Μαζί μας είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μετά την ομιλία του στο Γαλαξία, στην πλατεία της Νέας Μήνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νομίζω, όπως είδατε, είχε μια πολύ μεγάλη προσέλευση. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και 6 και 13 Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλούς φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ που θα έρθουν να μας θυμίσουν. Εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου. Πιστεύω ότι σε 2,5 χρόνια πετύχαμε πολλά. Και αν ανανεώσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που υπογράψαμε το Δεκέμβριο του 2021 με τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Το ΠΑΣΟΚ πια δεν είναι ακόμα που κάποιοι το αντιμετώπιζαν ως συμπλήρωμα. Είναι ένας κεντρικός πρωταγωνιστής στο πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε στον δρόμο της ενότητας, της ανανέωσης και της πολιτικής αυτονομίας και ιδεολογικά, αλλά και σε σχέση με τα συμφέροντα που πρέπει να συγκρουστούμε για το καλό της κοινωνίας μας, νομίζω θα πετύχουμε πολλά και θα καταφέρουμε η δημοκρατική παράταξη να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό όχι κομματικά, το λέω κοινωνικά, διότι δεν περνάει καλά ο λαός μας. Η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει. Είμαστε 26η χώρα σε αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δυστυχώς είναι σε μια δεινή κατάσταση. Και βέβαια νέες μεγάλες ανισότητες. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, τα τρόφιμα πολύ ακριβά. Κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή. Και εγώ φιλοδοξώ αυτή η πολιτική αλλαγή να γίνει από εμάς με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, είστε καλά.